Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σκληραίνουν τις τάσεις οι αγρότες και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις με συλλαλητήριο την ερχόμενη Τρίτη στην Αθήνα και αποκλεισμούς δρόμων και τελωνίων μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι αγρότες, παρά το φρένο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, δηλώνουν ανυποχώρητοι και αποφασισμένοι, διαμηνύνοντας ότι θα κατέβουν με τα τρακτέρ τους στην πρωτεύουσα την Τρίτη. Οι αγρότες εστέλνουν τις μηχανές των τρακτέρ και προετοιμάζονται για το Παναγροτικό Συλλαλητήριο στην Αθήνα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε σε συνάντησή του με εκπροσώπους των αγροτών στη Θεσσαλονίκη ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί η είσοδος των τρακτέρ στην Αθήνα. Παρά την αρνητική απάντηση που έλαβαν από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αποφασισμένοι να κατέβουμε τα τρακτέρ στην Αθήνα, δηλώνουν οι αγρότες των μπλόκων, ακόμη και αν συναντήσουν φραγμούς στη διαδρομή τους. Εμείς θα ξεκινήσουμε με τα τρακτέρ και με τα λεωφορεία και θα υποστηρίξουμε αυτό το δρομολόγιο και θα υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια για να μπουν όλα τα τρακτέρ στην Αθήνα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Το όχι στη μαζική κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα επανέλαβε και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ανδρέας Νικολακόπουλος μέσω του Open. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ναι, είναι ένα προστατευόμενο από το Σύνταγμα δικαίωμα, πλην όμως κάθε δικαίωμα σταματά εκεί που δημιουργούνται και υπάρχουν δικαιώματα άλλων και παραβλάπτονται δικαιώματα άλλων. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε, προφανώς να διαδηλώσουν, αλλά καταλαβαίνετε ότι μία κίνηση από τη Θεσσαλονίκη στην Εθνική Οδό με τρακτέρ, εκεί. Όχι μόνο μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους, αλλά μπορεί να παραβλάψει την κυκλοφορία ή να προκαλέσει ταλαιπωρία σε άλλους συμπολίτες μας. Οι αγρότες από τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα δηλώνουν αποφασισμένοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα και των Ευρωπαίων συναδέλφων τους και να διαδηλώσουν στην πρωτεύουσα με τα μηχανήματα. Είναι κομβικό σημείο, το τρακτέρ είναι αυτό που ξεσηκώνει τον κόσμο. Είναι το εργαλείο δουλειάς και το εργαλείο διεκδίκησης, θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να βάλουμε και συμβουλικά κάποια τρακτέρ. Μέσα στην Αθήνα. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είδατε ότι παίρνουν τρακτέρ στις πρωτεύουσες των χωρών. Σε εμάς γιατί να μην πει. Εμείς θα υλοποιήσουμε την απόφαση που έχουμε πάρει στην Πανελλαδική Σύσκεψη της Νίκαιας. Την Τρίτη καλούμε τους συναδέλφους να δώσουν βροντερό παρόν από όλη την Ελλάδα και με τρακτέρ και με λεωφορεία και με αυτοκίνητα και με κάθε πρόσφορο μέσο. Να πάμε στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα 6:30 το απόγευμα και εκεί μαζί με το λαό της Αθήνας. Να θέσουμε για μια ακόμη φορά επιτακτικά την αναγκαιότητα να λυθούν τα αιτήματά μας. Οι αγρότες παρέμειναν στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αποκλεισμούς δρόμων προαναγγέλουν και για σήμερα. Θα κλείσει η Εθνική Οδό εδώ στον κόμβο των Μουδανιών, επαορίστου, και θα έχουμε νέα από Δευτέρα για το πότε θα ξανανοίξει. Ο αγώνας αυτός πράγματι είναι δίκαιος. Είναι τόσο δίκαιος που θα δείτε ότι θα δικαιωθεί. Αυτά τα οποία ζητούν οι αγρότες με τον ΑΒ τρόπο πιστεύω ότι θα δοθούν και θα λυθεί όλος αυτός ο χαμός που γίνεται. Την ίδια στιγμή η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για το 2024 και δυνατότητα προκαταβολής μέρος του ποσού που θα επιστραφεί στους αγρότες προβλέπει η διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Όποτε υπάρξουν δημοσιονομικά περιθώρια και δούμε ότι η οικονομία μπορεί να αντέξει και ο προϋπολογισμός μπορεί να αντέξει, πάντοτε επιστρέφουμε στην κοινωνία το όποιο περίσσευμα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καλούν την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις στα αιτήματα των αγροτών, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ τάχθηκε υπέρ της καθόδου των τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέραμε ότι η κλιματική κρίση θα δημιουργήσει κόστος στον αγρότη. Πολύ μεγάλο. Ζημιές. Δεν έπρεπε να έχει εξυγχρονιστεί το πλαίσιο. Για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να νιώθουν μια ασφάλεια από τις αλλαγές του κλίματος. Ο καθολικός, ο ανυποχώρητος αγώνας των αγροτών είναι που βάζει δύσκολα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και το ΚΚΕ είναι μαζί τους, δίπλα τους, με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει. Το ίδιο θα κάνουμε και την Τρίτη, που έρχονται στην Αθήνα από όλη την Ελλάδα. Παγκόσμια κατακραυγή αλλά και νέο γύρο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Δύση και Ρωσία πυροδότησε ο θάνατος του διάσημου Ρώσου αντικαθεστωτικού Αλεξέη Ναβάλνη σε φυλακή της Αρκτικής. Ο ένας μετά τον άλλον, οι δυτικοί ηγέτες δείχνουν τον Πούτιν ως ηθικό αυτούργο, ζητώντας από τη Μόσχα να λογοδοτήσει. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του απορρίπτει τις κατηγορίες και χαρακτηρίζει τις αντιδράσεις της Δύσης απολύτως απαράδεκτες και υπερβολικές. Знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут, я знаю, где они работают, я знаю их настоящие имена, я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии. Εντονότατες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του Αλεξέη Ναβάλνη. Από το Λονδίνο και την Αργεντινή ως την Αγία Πετρούπολη και τον Καναδά, χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν δρόμους σε κεντρικές πρωτεύουσες για να αποτείνουν φόρο τιμή στον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης.
Μπροστά από την πρεσβεία της Ρωσίας στην καρδιά του Ηνωμένου Βασιλείου, πολίτες αφήνουν λουλούδια και ανάβουν κεριά σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο. He was our symbol. He was very, very important. And I even like I still processing it. I can't believe this happened. Λουλούδια, κεριά και μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Ναβάλνη συνθέτουν το σκηνικό θρήνου στο Βερολίνο. Er war unabhängig von den politischen Ansichten von vielen Leuten. Er war trotzdem ein Symbol für mögliche Veränderungen. Und, Στη Μόσχα, αστυνομικοί συλλαμβάνουν διαδηλωτές. Είχαν πάει να αφήσουν λουλούδια στο μνημείο Σολοβέτσκι. Οι ρωσικές αρχές συλλαμβάνουν και τη δημοσιογράφο του Rus News, Γιούλια Πέτροβα, επειδή βιντεοσκόπησε τις συλλήψεις. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έξω από τη ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον και το προξενείο στη Νέα Υόρκη, οι διαδηλωτές υψώνουν τις φωνές τους εναντίον του Πούτιν. Ναβάλνη was murdered today. So we want to show the world that many Russians are extremely angry and upset about the Putin regime. Η Δύση δείχνει τη Ρωσία ως μόνη υπεύθυνη για το θάνατο του Ναβάλνη και βάζει στο στόχαστρο τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Make no mistake. Make no mistake. Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. What has happened to Navalny is yet more proof of Putin's brutality. No one should be fooled, not in Russia, not at home, not anywhere in the world. Με το Κρεμλίνο να χαρακτηρίζει υπερβολικές τις διεθνείς αντιδράσεις. Για τη Ρωσία ήταν προβοκάτορας και πράκτορας ξένων συμφερόντων, τουλάχιστον για την επίσημη κυβέρνηση της Ρωσίας και για μια μεγάλη πλειονότητα της ρωσικής κοινής γνώμης. Λονδίνο και οι Ηνωμένα Έθνη καλούν τις ρωσικές αρχές να διεξάγουν μια ολοκληρωμένη και διαφανή έρευνα. Πολιτικό убийство, которое обязательно будет расследовано, и организатор этого убийства Владимир Путин и никто иной. Στον απόϊχο της είδησης θανάτου του Ναβάλνη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε με τη σύζυγό του. I remember the last time. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που ξεκινά στις 7 παρατέταρτο με τον Νίκο Στραβελάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.